Δεύτερο μέρος, δεν χρονοτριβούμε, να συναντήσουμε ξανά τον Δημήτρη τον Χατζηνικόλα και τον Γιώργο τον Ψάλτη, τους δύο καλούς συναδέλφους. Την μπάσα στις διαφημίσεις την έκανα κατά το Χάρη πάμε και απάντησε ο Χάρης, ο Δούκας, πάμε τώρα. Πού θέλουν να πάει, είναι κατά το παλιό αυτό του Λαζόπουλου παν πλατεία ένα πράγμα. Δεν ξέρω πώς το. Να δούμε και την ανάρτηση. Ναι. Ωραίο είναι. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Τώρα, εάν σας πω εγώ έτσι όπως βλέπω τη φωτογραφία, ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό, θα είναι πάρα πολύ άκομψο για να το πούμε στον αέρα, παρόλο που είναι αργά και ενδεχομένως να μην είναι και δίκαιο για τον κύριο Δούκα και τον κύριο Χριστοδουλάκη. Δεν ξέρω, τα σχόλιά σας, παρακαλώ. Γιώργο, ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Πρέπει να είναι η λογική του συνθήματος που θα βάλει την Κυριακή ο Δήμαρχος Αθηναίων. Βέβαια, σου ομολογώ ότι εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν πρόλαβε καν να περάσουν 6 μήνες που ανέλαβε τη Δημαρχία ο κ. Δούκας. Πάει να βάλει 2 καρπούζια κάτω από μία μασχάλη. Μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί τον διάβασα και τις αναρτήσεις δικές του. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Πριν από λίγο είδα και μια ανάρτηση που έκανε και μίλησα μάλιστα με έναν πρώην δήμαρχο. Στην προπροηγούμενη διοίκηση, όχι στη διοίκηση του κ. Μπακογιάννη, αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει η θητεία με βάση και αυτά τα οποία έχει τάξει ο κ. Δούκας, ο νέος δήμαρχος, ο οποίος εξελέγει κάνοντας και την έκπληξη με τον προηγούμενο δήμαρχο και εξελέγει και βάζει την ιστορία τώρα της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε μία ούτε άλλη υποχρέωση είναι part-time. Είναι full job, δηλαδή θέλει αφιέρωση πολύ χρόνου. Και επειδή έμαθα χθες ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση για το αν θα παραμείνει δήμαρχος ή δεν θα παραμείνει δήμαρχος, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Δούκας είναι, θα έλεγε κανείς, πιο θολή από αυτή που μπορεί να δοθεί. Το ότι θα είμαι και θα είμαι εδώ. Ναι, και τέλος πάντων το ζήτημα επί της ουσίας πάντως είναι ότι ανοίγει μια πολύ μεγάλη ιστορία την Κυριακή στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Το είχαμε πει από τη στιγμή που θα περνούσε κάτω από τον πύχη και αυτός της πρόθεσης του να είναι δεύτερος στην εκλογική αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Μαθαίνω ότι ο κύριος Γερουλάνος είναι σχεδόν έτοιμος για την δική του υποψηφιότητα. Άλλωστε έβαζε ζητήματα και όταν ήταν η συγχωρεμένη Φόφη Γεννηματά πάνω στο τραπέζι σε θέματα τέτοια. Θα είναι μια, νομίζω, συνεδρία στην Κυριακή που θα έχει και ένταση κατά την άποψή μου. Η πλευρά του σημερινού Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένη γιατί έχει χάσει το momentum και τρέχει τώρα να δει, έχει αποφασίσει μαθαίνω, τρέχει όμως όπως και να έχει να προλάβει τις εξελίξεις. Βέβαια, σημειώνω και το γεγονός ότι σε τελευταία δημοσκόπηση ο Ανδρουλάκης φαίνεται να είναι πάνω από τους συνυποψηφίους ή ανθυποψηφίους του. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά αυτό θα το δούμε βεβαίως. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή και πώς θα οριστεί η επόμενη μέρα. Αλλά βλέπω όλο και περισσότερα στελέχη να ανοίγουν τα ζητήματα για την μη επιτυχημένη θητεία του σημερινού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Δημήτρη. Καταρχάς το χάρη πάμε, το είπε ο λαός της Αθήνας πριν από 6 μήνες και το είπε για ένα πολύ συγκεκριμένο πόστο. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κανένα άλλο πάμε πλην αυτού του οποίου του έδωσε με πολύ ηχηρό τρόπο ο λαός της Αθήνας, ενώ τα 17, τα 7 διαμερίσματα της πόλης, για να ηγηθεί του πρώτου Δήμου της χώρας. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα άλλο πάμε. Ένας πολιτικός σοβαρός προφανώς και θα μείνει απολύτως αφοσιωμένος και προσιλωμένος αυτή την εντολή που του δόθηκε. Επίσης, νομίζω ότι ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας και η αναφορά αυτή ότι μπορώ και τα δύο. Θα ήθελα να θυμίσω στον κύριο Δούκα ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο, αν όχι στο τέλος του 24, εντός του 2025, να έχουμε εκλογές. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς θα ηγηθεί, για παράδειγμα, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματός του, στην προεκλογική εκστρατεία και παράλληλα είναι και δήμαρχος Αθηναίων. Να σοβαρευτούμε λίγο. Μέσα στο 24, τι εκλογές βουλευτικές. Λέω, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο, αν όχι το 24, το 25, να πάμε σε εκλογές, σε πρόορες βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο. Το σενάριο 4-2-4, Δημήτρη. Ναι, ακριβώς.
Δεν μπορώ λοιπόν να κατανοήσω πώς μπορείς ταυτόχρονα να είσαι και δήμαρχος της πρώτης πόλης της Αθήνας και παράλληλα να ηγηθείς της προεκλογικής εκστρατείας ενός κόμματος. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί να είσαι. Νομίζω ότι πρέπει να τα σκέφτονται σοβαρά. Κράτησα κάτι από την ανακοίνωση του κυρίου Δούκα. Αν τη διαβάσετε προσεκτικά, θα δείτε εκεί προς το τέλος ότι λέει στον σύντροφό του: πάμε όπως το κάναμε. Κανένας δεν μπορεί να νικήσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην παρούσα φάση. Πάμε όπως το κάναμε στην Αθήνα. Να σας θυμίσω ότι στην Αθήνα εκλέχθηκε επειδή ακριβώς συνεργάστηκε με τον κύριο Ζαχαριάδη και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Που τους χώριζαν πολύ λίγη ψήφη. Συνεπώς, στο μυαλό του κυρίου Δούκα, το οποίο το είπε, το ομολόγησε χθες, δεν ξέρω πόσοι το αντιλήφθηκαν και το καταλάβανε, στο μυαλό του κυρίου Δούκα, εκτός από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το είπε χθες ο άνθρωπος, το ομολόγησε. Θα δούμε τι εννοεί ακριβώς η συνεργασία. Να δούμε τι εννοεί πάντως. Ναι, ακριβώς. Γιατί και να ήθελε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν ακριβώς τι συνεργασία θέλουν να κάνουν. Ακριβώς, γιατί ο νυν πρόεδρος του. Και επειδή μου το πάτε σιγά-σιγά και στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω κατά πόσο νομίζω ότι αυτό το οποίο αφήνει ο κύριος Δούκας και προφανώς και σε συνεννόηση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Που δεν είναι οι σχέσεις του αυτή τη στιγμή με τον κύριο Κασελάκη και στο καλύτερο δυνατό σημείο, το ξέρεις νομίζω καλύτερα, Δημήτρη, εσύ από τον καθένα μας. Τον είχα και χθες στο δελτίο, τον φιλοξενήσαμε. Το ίδιο ακριβώς είπε και εκείνος, επί της ουσίας επανέλαβε αυτό που είπε και ο Χάρης Δούκας. Άρα θα μπορούσαμε να δούμε έναν Χάρη Δούκα ως επικεφαλής της κεντροαριστεράς και από κάτω να μπουν όλοι οι υπόλοιποι και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και Κασελάκης Ανδρουλάκης τι θα κάνουνε. Είναι πολύ μακρινό το ενδεχόμενο. Μακρινό. Αυτό είναι πολύ οι μνηστήρες για την Πινελόπη της κεντροαριστεράς. Εδώ δεν ξέρω τώρα πώς θα φαγωθούν μεταξύ τους. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι αν συνεχίσουν πάντως να φαγώνονται, η Πινελόπη θα τους χαιρετήσει και θα πάει σε άλλα. Πάντως εχθές επειδή η Βούλα η Κεχαγιά μου παραχώρησε μια συνέντευξη για το theleader.gr, πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο αφήνει για ακόμη μια φορά, το λέει ξεκάθαρα η κυρία Κεχαγιά, είναι ότι ο Κασελάκης θα πάει μέχρι τέλους, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο αντίπαλος προκειμένου να ηγηθεί της κεντροαριστεράς, ακόμα και αν είναι και ο Τσίπρας, θα πάει απέναντί του. Μα το είπε, δεν είπε ότι θα θέσει και ίδιο υποψηφιότητα. Ναι, έλεγα μήπως μετά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάτι διαφορετικό, έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Όχι ότι μας έχει συνηθίσει άλλα να λέει το βράδυ και άλλα το πρωί. Προς Θεού, δεν λέω αυτό, Δημήτρη Γιώργο. Απλά έλεγα μήπως έχει αλλάξει άποψη. Σπυρό, πέρα από την προσωπική άποψη που έχει ο καθένας για την προσωπικότητα του Σπύρου, του Δημήτρη, του οποιοδήποτε, μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο ίδιος. Δημοκρατικότατα εκλέχτηκε ως πρόεδρος, από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Προσπάθησαν στο μεσοδιάστημα δύο φορές να του πριονίσουν με την καρέκλα και πάλι δημοκρατικά κατάφερε να υπερκεράσει την προσπάθεια αυτή. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ο ίδιος ότι θα κατέβει στον κόσμο και θα διεκδικήσει και την ηγεσία αυτή που λένε προοδευτική παράταξη. Το πρόβλημα δεν είναι η επιδιώξη ενός εκάστοτε Σπύρου. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν κουράσει τόσο πολύ τον κόσμο που στο τέλος θα ψάχνουν την ψήφο του και δεν θα τη βρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, να θυμίσουμε ότι αλλιώς ξεκίνησε ο Κασελάκης, γιατί δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του στην αρχή όσον αφορά την υποψηφιότητά του. Ναι. Στην πρώτη εκλογή μετά τον Τσίπρα, με τους γνωστούς αντιπάλους και την διάσπαση που προέκυψε αργότερα. Και αλλιώς έχουν έρθει τα πράγματα τώρα, διότι κάθε μέρα βάζει και μια καινούργια ψηφίδα ο Κασελάκης και αλλάζει τελείως όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρουμε και όπως το ξέρεις εσύ καλύτερα από εμάς. Αυτό επίσης είναι και μια παράμετρο που πρέπει να την έχουμε κατά νου. Για να δούμε. Τώρα να σας πω το ρεπορτάζ το φρέσκο. Φρέσκα. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι τόσο κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η σύσκεψη που είχαν οι εργαζόμενοι στην Αυγή, στα γραφεία τη Αυγή. Αποφασίστηκε η 24ωρη απεργία αύριο και στο κόκκινο. Δεν θα εκπέψει το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ. Και στα mail των εργαζομένων στην Κουμουνδούρου έφτασε ένα mail το οποίο του ζητά συγγνώμη διότι η μισθοδοσία του Ιουνίου θα καθυστερήσει να καταβληθεί. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι πλέον τα ταμιακά διαθέσιμα δεν υπάρχουν. Συνεπώς
θα πρέπει να περιμένουν την επιχορήγηση του μηνός Ιουνίου, η οποία κατά τα Ιωθώτα, πάγια, έτσι συμβαίνει, θα δοθεί κάπου 10-15 Ιουλίου. Έχουν γίνει απαραίτητες διαδικασίες. Οπότε όταν μπει η επιχορήγηση κρατική στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι για τον Ιούνιο. Αυτά τώρα εντάξει είναι λίγο. Αυτά είναι τα πάρα πολύ άσχημα. Και βεβαίως εγώ δεν μπορώ. Πες Γιώργο, ναι, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους συναδέλφους που είναι στο συγκεκριμένο χώρο. Γιατί άκουσα το πρωί και μια ανοησία του στείλω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν κομματικά όργανα, εννοώ κομματικά μέσα ενημέρωση. Το αν υπάρχουν δεν υπάρχουν. Τώρα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, αλλά οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν και βγάζουν το μεροκάματό του. Και Γιώργο, παρακαλώ. Ναι, όχι, ολοκλήρωσε. Όχι, θέλω να πω ότι ναι. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι συνάδελφοι και στην Αυγή και στο αυγή.gr και βεβαίως στο Κόκκινο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις και δουλεύουν επαγγελματικά. Είναι επαγγελματίες. Δεν δουλεύουν για το ΘΕΑΘ. Είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Αυτοί που τα λένε, ας μπουν στη διαδικασία πρώτα να γίνουν διάφοροι έλεγχοι δεξιά και αριστερά για το ποιοι δουλεύουν, πού, πώς και κάτω από ποιες συνθήκες και μετά να πιάνουν στο στόμα τους εφημερίδες, ιστορικές όπως είναι η Αυγή. Δεν σου είπε κανείς να συμφωνήσεις με αυτά τα οποία γράφουν οι συνάδελφοι στην Αυγή. Ούτε σου επέβαλε κανένας, σου βάλε τον πιστόλι στον κρόταφο για να πας να την αγοράσεις. Από εκεί και έπειτα όμως είναι συνάδελφοι, 50 άτομα είναι Δημήτρη. Σε όλα τα μίντια, ναι. Σε όλα τα μίντια, 50 άτομα. Και παραπάνω. 50 άτομα. Και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν 25 χρόνια στην πλάτη έτσι. Και πάνω. Μέλη των ενώσεων, επαγγελματίες, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να το δούμε και πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι να είμαστε δίπλα τους και βεβαίως και η ΕΣΥΑ. Πρέπει να λέμε τα αυτονόητα. Όταν εγώ πάω να κάνω την εκπομπή μου στο Κόκκινο, δεν έχω καν στο μυαλό μου ότι πάω να κάνω την εκπομπή μου σε ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι κομματικό, είναι πράσινο, είναι κόκκινο ή παίζει τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο. Κάθομαι όλο το βράδυ όταν γυρνάω από τη δουλειά μου, κάθομαι και σερφάρω στο ίντερνετ και βρίσκω ηχητικά για να τα κόψω το πρωί, κάθομαι και βρίσκω τραγούδια, βρίσκω διάφορα. Δουλεύω δηλαδή 4, 5, 6, 7, 8 εργατόρες για να κάνω μια εκπομπή όπως πρέπει να την κάνω, έτσι. Μα ο καθένας επαγγελματίας αυτό κάνει τώρα, ρε Δημήτρη. Μην λέμε τα αυτονόητα, είπαμε τώρα, εντάξει. Αλλά επειδή ακούω διάφορες ανοησίες. Ναι, καμιά φορά λέμε και τα αυτονόητα. Ναι. Σωστό. Δυστυχώς βρισκόμαστε στη χώρα που η τέχνη του αυτονόητου έχει κλείψει. Την έχουμε απολέσει. Δυστυχώς. Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Την κυρία Δαφέρμου θα την έχουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον πρώην Υπουργό και ασφαλώς νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μία ημέρα μετά από μία, να την αποκαλέσω ενδιαφέρουσα, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα γόνιμη. Γόνιμη. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει πριν από πάρα πολλά χρόνια μία σύσκεψη του πολιτικού γραφείου της Νέας Δημοκρατίας στα παλιά γραφεία της Ριγής, στη Ριγίλης, όπου ο Σιούφας βγήκε έξω, αφού το εμείς οι δημοσιογράφοι ακούγαμε τις διάφορες, ας το πούμε έτσι, διαφωνίες και είπε ότι είχαμε μία γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Νομίζω το θυμάστε το περιστατικό. Έγινε όμως, έγινε έτσι πάλι. Mm-hmm. Μέσα από τη διαφωνία δημιουργείται η σύνθεση. Επί της ουσίας να σας πω κάτι. Θα ξεκινήσω με μια τάκα που την είπα και μέσα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Το μένουμε στο σπίτι για τους βουλευτές τελείωσε από τότε που βγήκαν τα εμβόλια. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς ολόψυχα στηρίξαμε και στηρίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τον στηρίξαμε με κάθε ανιδιοτέλεια την περίοδο που έπρεπε να πάρει πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες πήρε με τόλμη, αποφασιστικότητα και ευστοχία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στις απανοτές κρίσεις που βιώσαμε αυτή τα 5 χρόνια. Τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η εποχή να αξιολογήσουμε τι κάναμε λάθος, να δούμε τι παραλήψεις ενδεχομένως έχουμε κάνει και να το διορθώσουμε αυτό. Και ποιος μας δίνει την αφορμή να το κάνουμε αυτό? Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ναι. Γι' αυτό και ξεκαθαρίσαμε ότι θέλουμε πλέον να γίνονται
ανοιχτές συζητήσεις στα όργανα του κόμματος και ιδίως η κοινοβουλευτική ομάδα, που είναι το κυρίαρχο όργανο ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και βεβαίως να επανέλθουμε στα όρια του συνταγματικού μας ρόλου, που είναι η τοποθέτηση ελεύθερη κατά συνείδηση, με στόχο πάντοτε βέβαια την επίτευξη των κεντρικών πολιτικών που αποτυπώνουν τον αξιακό κώδικα της παράταξης. Αυτό και κάνουμε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε πρώτα. Αυτό και κάναμε. Δηλαδή, τοποθετηθήκαμε όλοι κριτικά, ο καθένας με τον προσωπικό του ύφος, με τα ζητήματα που τον αφορούν ή με τα συνολικότερα ζητήματα. Και θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το κατανόησε και έδειξε ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργεί σε αυτή τη βάση. Μάλιστα, έδωσε και εντολή τουλάχιστον τρεις προτεραιότητες που αφορούν τον κάθε νομό να τις αποστείλουμε στον κύριο Κουρνατζή, ώστε να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός για να επισπεύσει την επίλυση επιγόντων ή σοβαρών ζητημάτων σε κάθε νομό. Πάντως, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο είπατε στον κύριο Μητσοτάκη, ότι συρρυκνώθηκε η κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, σας απάντησε ο Πρωθυπουργός και δεν το δέχτηκε. Ακούστε, ο Πρωθυπουργός μου απάντησε 2 ή 3 φορές. Mm. Γιατί εγώ έκανα μία ήπια, αλλά πολύ έτσι εκτιμώ ψυχρή και καλοπροαίρετη ανάλυση για το αποτέλεσμα. Εξήγησα το εξής, ότι πρώτον θα πρέπει να μην αποκαλούμε ακροδεξιούς όσους έχουν φύγει σε σχηματισμούς κυρίως ακτιβιστικού χαρακτήρα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι ψηφοφόροι που μας ψήφισαν πριν μερικούς μήνες. Μιλάτε για τους ψηφοφόρους, δεν μιλάτε για στελέχη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μπράβο. Για τους ψηφοφόρους. Mm. Οι οποίοι πρέπει να μας ξαναψηφίσουν την επόμενη φορά. Θα πρέπει επομένως αυτά τα λάθη που κάναμε και τους αναχώρεσαν ή τους απογοήτευσαν να τους επαναφέρουμε. Δεύτερον, επισήμανα ότι ιστορικά αποδεικνύεται ότι όταν υπερασπιζόμαστε με παρησία και θάρρος τον αξιακό κώδικα της παράταξής μας, καθιστάμεθα κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Εκεί οφείλεται και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας και το γεγονός ότι είναι το μόνο κόμμα που ήταν μεγάλο και παρέμεινε μεγάλο. Όλοι οι αντίπαλοι μας έχουν ξανεμιστεί στα εξών συνετέθησαν. Αντιθέτως, όταν απομακρυνόμαστε από τον αξιακό μας κώδικα, τότε κινδυνεύουμε να συρρυκνωθούμε. Στις τελευταίες ευρωεκλογές αυτό υπέστημεν. Ουσιαστικά 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι, από τους οποίους το 1 περίπου προέρχεται από το δικό μας χώρο, δεν ήρθαν να ψηφίσουν ή κάποιοι εξ αυτών ψηφίσαν άλλους σχηματισμούς. Δεν είχαμε σοβαρές διαρροές προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Είχαμε μάλλον σε σχηματισμούς πολύ έτσι, ακτιβιστικού χαρακτήρα προς τα δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, ψήφος διαμαρτυρίας, κατά τη γνώμη μου, ήταν ακόμα. Δεν έχει βάθος αυτή η ψήφος. Αρκεί να δούμε εμείς τι πρέπει να διορθώσουμε. Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν εφήμερη αυτή, ας το πούμε έτσι, σας γύρισαν την πλάτη εφήμερα. Μπορεί να καταστεί εφήμερη αυτή η απώλεια, εφόσον εμείς δούμε τι έχουμε κάνει λάθος και θα το διορθώσουμε. Γι' αυτό και σας είπα ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, παρότι είμαστε πάλι κυρίαρχη πολιτική δύναμη, γιατί δεν έπεισε η εναλλακτική πρόταση που επιδίωξαν να παρουσιάσουν οι αντίπαλοι μας, είμαστε γνήσιο υποσύνολο, το κόμμα μας είναι γνήσιο υποσύνολο της παράταξης. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναταυτιστεί με το όλον της παράταξης. Μάλιστα, είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν πρέπει να κυλήσουμε στο μοντέλο της Γαλλίας, όπου στο παρελθόν ο πρόεδρος Μακρόν επί της ουσίας επένδυσε πάνω στην αντιπαράθεση με μια υπαρκτή ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει αυτή και να διαλυθεί το υπόλοιπο παραδοσιακό σύστημα και με κίνδυνο τώρα η ίδια ιστορία να καταπιεί αυτό το εγχείρημα. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ακροδεξιά, την τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ψηφοφόροι συντηρητικοί ενδεχομένως, οι οποίοι αποζητούν από εμάς να υπερασπιστούμε κάποιες αξίες με μεγαλύτερο πείσμα και ενδεχομένως να διορθώσουμε και κάποια λάθη. Και ανέφερα και 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους λαθών. Το είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, ότι έφυξε, αν θέλετε, κάποιους ψηφοφόρους μας οι οποίοι πιστεύουν στην παραδοσιακή οικογένεια. Επίσης, θεωρώ ότι πήγε κόντρα σε κάποιες αρχές και αξίες της παράταξης μας, που είναι η παράταξη κατά των φόρων, η κατάργηση του αφορολογήτου. Δηλαδή, από τη στιγμή που ψηφιοποιήσαμε το σύστημα, έπρεπε να είναι στοχευμένη η έλεγχη των φοροφυγάδων. Mm-hmm. Μην χρησιμοποιούμε το επιχείρημα ότι όλοι οι νέοι επαγγελματίες, οι νέοι επιστήμονες φοροδιαφεύγουν.
Αντιθέτως, να τους στηρίξουμε, γιατί διαφορετικά αποψηλωνόμεθα από μια κοινωνική συμμαχία η οποία μας στηρίζει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και τρίτον, είχαμε και κάποια διαχειριστικά λάθη, όπως για παράδειγμα στον αγροτικό κόσμο, όπου ο νέος πρωθυπουργός είχε μια μεγάλη επιτυχία να συντηρήσει και να αυξήσει τα χρήματα της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Διαχειριστικά και διηγητικά λάθη δεν επέτρεψαν την κυβέρνηση στο μεσοδιάστημα να διορθώσει τον εσφαλμένο σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να μην φτάσουν στα χέρια των δικαιούχων αγροτών και να υπάρξει μια πικρία, η οποία ενδεχομένως μας στέρισε ένα ποσοστό από το 48% των αγροτών που μας ψηφίσανε στις βουλευτικές εκλογές. Αυτά τα λέω, κύριε Παπαδάκη, παντελώς καλοπροαίρετα. Ναι. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται. Και πιστεύω, μέσα από την κουβέντα που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι ο Πρωθυπουργός το δέχτηκε αυτό. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η στάση του και η αντιδράση του. Και να πω ότι και τα μηνύματα βεβαίως που εμείς εκπέμψαμε και άλλοι συνάδελφοι, όχι μόνο εγώ, δεν ήταν μόνο προς την ηγεσία, έτσι. Ήταν και προς συναδέλφους. Διότι δεν μπορεί να κάθεσαι στο εντευτήριο ή στο καφενείο και να λες διάφορα, και όταν έρχεται η ώρα σε ένα πολιτικό όργανο να τοποθετηθείς με παρησία και να μιλήσεις πολιτικά για να διορθώσεις την κατάσταση, να κρύβεσαι πίσω από τους άλλους και να μην μιλάς ή να τα λες ανάποδα, τότε σημαίνει ότι δεν έχεις συνειδητοποιήσει τον πολιτικό ρόλο που σου έχει αναθέσει ο λαός. Αυτό το οποίο λέτε είναι σημαντικό, και επειδή υπήρξαν και πολλά πηγαδάκια στο περιθώριο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι τυχαίο ότι μετά ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους είπε ότι έμαθε και πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζε. Ισχύει. Και τα έμαθε από τους βουλευτές. Ισχύει. Ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα, το είπα και στην ομιλία μου, είναι το κυρίαρχο όργανο του κόμματος ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν είναι αντιπρόσωποι με δέσμη εντολή οι βουλευτές. Mm-hmm. Είναι εκπρόσωποι με δημοκρατική νομοποίηση, οι οποίοι έχουν ένα και μόνο εργαλείο που πρέπει να κάνουν χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Τη συνείδησή τους. Και αυτή η συνείδηση διαμορφώνεται με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας και είναι υποχρεωμένοι να την υπηρετούν τη συνείδησή τους. Όταν δηλαδή ένας βγαίνει βουλευτής και για να προφυλάξει την καρέκλα του κρύβεται, δεν μιλά ή θέλει να είναι μονίμως αρεστός και όχι χρήσιμος, ούτε τον εαυτό του βοηθά, ούτε την κοινωνία που εκπροσωπεί, ούτε την παράταξη την οποία υποστηρίζει. Μόνο ονοματεπώνυμα που δεν λέτε, κύριε Στυλιανίδη, για αυτούς. Όχι. Μία πραγματικότητα είναι την οποία την παραδέχτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οφείλω να σας πω, και ενθάρρυνε τους βουλευτές του στις κοινοβουλευτικές ομάδες που θα γίνονται από εδώ και πέρα ή σε μικρότερες ομάδες που θα συναντώνται μαζί του, να μην διστάζουν να μεταφέρουν τα πράγματα ως έχουν. Υπήρχε και ένα παράπονο από τους τεχνοκράτες της κυβέρνησης. Υπήρχε, το διατυπώσαν αρκετοί. Δηλαδή, είπαν αρκετοί συνάδελφοι ότι τους αντιμετωπίζουν με κάποια περιφρόνηση μερικές φορές κυβερνητικά στελέχη. Όχι απαραίτητα μόνο υπουργοί, και διοικητικά κυβερνητικά στελέχη. Ναι, είναι ξεκάθαρο, έχουν γραφτεί και τα ονόματα, κύριε Στυλιανίδη. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενοί συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, έχουν δείξει και ήταν το παράπονο πολλών συναδέλφων σας. Εγώ δεν το κλείνω εκεί, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Το κλείνω γενικότερα στη δημόσια διοίκηση. Μάλιστα. Αν θέλουμε πραγματικά να αναβαθμίσουμε το ρόλο του βουλευτή και του κοινοβουλίου, δεν θα είναι, πρέπει λοιπόν η πραγματικότητά του, ναι, να είναι ουσιαστική. Δηλαδή, ένα ζήτημα όταν σκαλώνει, σας λέω, το ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Να ενημερώνεται αμέσως ο Μαξίμου για να μπορεί να ενεργοποιεί με τη δική του επιρροή συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αμέσως ακούσαμε, μάθαμε ότι ενδεχομένως να γίνουν και πάρα πολλές αλλαγές σε γενικούς γραμματείς υπουργείων. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Το ποιοι θα είναι υπουργοί ή ποιοι θα είναι γενικοί γραμματείς είναι αποκλειστικά θέμα του Πρωθυπουργού. Και το λέω, ξέρετε, πολύ ψυχρά εγώ αυτό. Έτσι είναι. Θέλει συνεργάτες με τους οποίους νομίζει ότι μπορεί να συνεννοηθεί. Ναι. Τα κριτήρια είναι δικά του, δικιά του είναι και ευθύνη. Εμείς είμαστε εκεί να στηρίξουμε και όταν βλέπουμε κάτι λάθος, να το πούμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είμαστε στην κυβέρνηση, έτσι. Εγώ, ξέρετε, ότι μιλώ απελευθερωμένα. Έχω κάνει και υπουργός. Mm. Τώρα, από εκεί και μετά, αν κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι κάποιος μπορεί να είναι χρήσιμος κάπου, θα του το ζητήσει. Αλλά και ο βουλευτής έχει ρόλο. Δεν μπορεί να είναι μουγκός.
Πάντως οφείλουμε να πούμε, έτσι, να το καταθέσουμε και ως στοιχείο του ρεπορτάζ, ότι εάν εξαιρέσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαλμά, ο Πρωθυπουργός ούτε αισθάνθηκε αλλά ούτε και έδειξε ενοχλημένος από αυτά τα οποία του είπατε όλοι οι βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, τώρα ενδεχομένως του Μάριου η τοποθέτηση να ήταν πιο, ας το πω έτσι, γλαφυρή και πιο προσωποποιημένη. Η έννοια του διαλόγου είναι ακριβώς αυτή. Να επισημαίνεις πράγματα, να συμμετέχεις στη διαμόρφωση πολιτικής. Mm. Δεν είναι χειροκροτητής ο βουλευτής, ούτε σταθερός ψηφοδότης. Είναι ένας εκπρόσωπος, όπως είπαμε, δημοκρατικά νομοποιημένος και σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να αναπτύξει μια πολιτική, καλό είναι η διαβούλευση να προηγείται, να είναι εξάντε, όχι εξπόρτ. Δηλαδή να έχει συμβολή, διότι υποτίθεται ότι γι' αυτό έχει εκλεγεί. Να μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας. Θέλω να κλείσω... Δεν σημαίνει ότι λέμε ότι είναι σωστό. Έτσι, ναι, μπορεί να κάνουμε και λάθη, αλλά ο καθένας καταθέτει τη δική του οπτική. Αντιληπτό. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Επειδή υπήρξε πολύ σκληρή, ιδιαίτερα δυνατή κριτική, για να μην να βγάλω τη λέξη σκληρή από τη μέση, στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελαροπούλου. Φαίνεται ότι ένας αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο η κυρία Σακελαροπούλου. Και... Θα μου επιτρέψετε, ναι, κύριε Παπαδάκη, στο θέμα αυτό να μην πω, γιατί έχει και έντονα θεσμικό χαρακτήρα. Mm. Και, πάση περιπτώσει, όποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποιος και να είναι, θα πρέπει να γίνεται σεβαστός, ακόμα και αν μερικές φορές ο ίδιος μπορεί να μην σέβεται τον ρόλο του. Εγώ μένω σε κάτι άλλο τώρα, ναι, το οποίο είπα μέσα στην κοινοβουλευτική και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να το πούμε και εδώ. Είπα στους συναδέλφους μου και στον Πρωθυπουργό ότι εκλέγομαι σε μια περιοχή στην οποία δεν έχω αντίπαλο ένα άλλο κόμμα ή έναν άλλο υποψήφιο, αλλά ένα άλλο κράτος. Διότι αυτά που έγιναν για ακόμα μία φορά στη Θράκη, το γκρίζο του χάρτη στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, μας προβληματίζει κάθε φορά και το ξεχνούμε την επόμενη. Εδώ έχουμε όμως κάτι πρωτόγνωρο. Έχουμε μια επίδειξη δύναμης του Ερντογάν μέσα στον βορειοελλαδικό χώρο. Έχουμε για πρώτη φορά υποψηφιότητα κάποιας κυρίας που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τη δίθεν μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ένας πειραματισμός επικίνδυνος που εκδηλώνεται την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας και ο πρωθυπουργός καταργούν το έργα όμνες από μια συμφωνία που εμείς δεν την ψηφίσαμε γιατί θεωρούσαμε ούτως ή άλλως απαράδεκτη, γιατί είχε αυτές τις αδυναμίες στο κείμενό της που τώρα φαίνονται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ χοντρό που δοκιμάζει τα ελληνικά νεύρα. Εάν το ελληνικό κράτος δεν αντιδράσει αμέσως να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα και να δώσει τη βαρύτητα που πρέπει στη Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη, αντιλαμβάνεστε ότι την επόμενη φορά θα δεχθούμε τέτοιες συμπεριφορές ακόμα πιο επιθετικά και ακόμα πιο έντονα σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό όφειλα να το πω και το είπα και παρακάλεσα τον Πρωθυπουργό να δράσει. Διότι τι απάντηση σας έδωσε, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, έχουμε ένα πόρισμα σε κρεμότητα της Διακομματικής Επιτροπής Βουλής που ρώτησα ποιος το παρακολουθεί, ποιος το συντονίζει, ποιος βλέπει αν αυτά που είπαμε γίνανε. Τι έγινε με το μεταφορικό ισοδύναμο, τι γίνεται με το F4U, τι γίνεται με τα φράγματα και με τα άλλα έργα τα οποία θα κρατήσουν τον κόσμο πάνω. Ξέρω ότι ο ίδιος έχει ευαισθησία. Το ξέρω αυτό γιατί το έζησα στον τρόπο με τον οποίο στήριξε και στηρίζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η αντίδραση του Πρωθυπουργού ήταν να στείλουμε τρεις βασικές προτεραιότητες από τον κάθε νομό, όχι τους δικούς μας, μόνο όλους τους νομούς Ελλάδος, ναι, στο Μαξίμου, ώστε να αναλυθούν πρωτοβουλίες για την επίσπευση αυτών των παρεμβάσεων. Βέβαια, το θέμα της Τράγκης χρειάζεται μία πρόσθετη μέρημνα, η οποία θα υλοποιεί μία ενιαία εθνική στρατηγική. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όπως τα υπόλοιπα ζητήματα, διότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο που κανείς δεν το φαντάζεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει ανοίξει μια γενικότερη και ευρύτερη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που έτσι όπως μου το περιγράφετε, κύριε Υπουργέ, όπως μας το περιέγραψε και στην αρχή της εκπομπής ο κύριος Φωτήλας, ο νέος Υφυπουργός Πολιτισμού, ουσιαστικά μόνο καλό έκανε η συγκεκριμένη σύσκεψη, η συγκεκριμένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοιτάξτε, δημιουργεί μια νέα σελίδα στη λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας.
μέχρι τώρα λόγω των εκτάκτων συνθήκων η εξουσία της πρωτοβουλίας ήταν συγκεντρωμένη στο Μαξίμου και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και ήταν εύλογο αυτό. Τώρα όμως οι βουλευτές διεκδικούν το ρόλο που τους προβλέπει το Σύνταγμα. Διεκδικούν να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν, να μιλούν ελεύθερα χωρίς να παρεξηγούνται, να μην θεωρείται δηλαδή μια κριτική ότι αποτελεί υπονόμευση, αλλά συμβολή στο να γίνουμε καλύτεροι. Και βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο τους βουλευτές που έχουν αυτό το ρόλο. Αφορά και τους υπουργούς, τους οποίους εγώ, ως ας το πούμε από κάποιους εμπειρότερους, πήρα το θάρρος να τους δώσω μια συμβουλή που έδιναν οι προτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης στους αγωνιστές. Τους είπα καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν τα ξεπεζέψεις. Νομίζω ο νόν νοήτων. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ατάκα για να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι Δευτέρα το βράδυ όλοι θα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Θα πάμε να ακούσουμε, βέβαια, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Σίγουρα πάντα έχουν να συμβάλλουν και στη σκέψη, αλλά νομίζω ότι και η ανάλυση τους στρέφεται σε πράγματα που περισσότερο έχουν να κάνουν με την εθνική πολιτική, αυτά που περάσαμε και αυτά που έχουμε μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Πάμε εμείς γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Είχαμε προγραμματίσει για να βγάλουμε και τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο. Διότι από 1η Ιουλίου, από τη Δευτέρα, ξεκινά, μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος για την εξαήμερη εργασία. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, έχουν γραφτεί πολύ ακόμα περισσότερα για το τι ακριβώς γίνεται και επειδή κάποιοι προσπαθούν να περάσουν ότι ανοίγει ουσιαστικά η κυβέρνηση την κερκόπορτα για την εξαήμερη εργασία. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Και θέλω τις απορίες, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε mail, ζητάτε να μαθαίνετε τι ακριβώς γίνεται. Εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ και κάθε φορά θέλουμε τους καθήλυνα αρμοδίους για να απαντάνε στα ερωτήματά σας. Δεν ανοίγει καμία κερκόπορτα. Δεν θα έχουμε καμία εξαήμερη εργασία. Απλά ο συγκεκριμένος νόμος, η συγκεκριμένη διάταξη προστατεύει ουσιαστικά όλους τους εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαήμερη εργασία, αναγκάζονται να εργάζονται ή Σάββατο ή Κυριακή, γίνονται διάφορες εκεί περίεργες καταστάσεις. Έλα να τα βρούμε στη μέση, έλα μωρέ τώρα. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ, θα μας τα πει αύριο ο εργατολόγος. Κλείνει ουσιαστικά όλο αυτό το κομμάτι. Όποιος των 830 ευρώ υπάλληλος, εργαζόμενος, εάν δεν έχει κάνει προσωπική συμφωνία με τον εργοδότη, υπογεγραμμένη προσωπική συμφωνία, τον βάζουν να δουλέψει είτε Σάββατο είτε Κυριακή, το Σάββατο πρέπει να του δίνουν 40% παραπάνω και την Κυριακή 115% παραπάνω. Και όλα αυτά θα πρέπει να δηλώνονται στην Εργάνη. Έχει να κάνει με τις βιομηχανίες περισσότερο, έχει να κάνει γενικότερα με τις επιχειρήσεις 24ωρου βάσεως και που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα. Στο τρίτο μέρος, η κυρία Μαρία Δαφέρμου από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και θα κλείσουμε με ρεπορτάζ το οποίο θα μας δώσει η Σοφία Γαλάνη. Πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ.